Η απάτη των γιατρών με την υπερσυνταγογράφηση φαίνεται να μην έχει τέλος. Στο στόχαστρο του ελέγχου βρίσκονται 1.200 γιατροί, οι οποίοι έγραφαν μεγάλες ποσότητες φαρμάκων. Ο έλεγχος συνεχίζεται όχι μόνο για το 2024, αλλά και για τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν έλεγχο που έχει εντοπίσει περίπου 1.200 γιατρούς, τους οποίους παρακολουθούμε για παράνομες συνταγογραφήσεις. Και ο έλεγχος θα πάει και προς τα πίσω, γιατί τα ηλεκτρονικά ίχνη δεν σβήνουν. Άρα όταν τελειώσουμε το 24, θα πάμε στο 23, θα πάμε στο 22, θα πάμε στο 21 και το καθεξής. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open τώρα μαζί, ο Άδωνης Γεωργιάδης περιέγραψε τη δράση των παράνομων κυκλωμάτων στα φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά τα παίρνουν συνήθως οι γιατροί, οι οποίοι κάνουν τις συνταγογραφήσεις, το κύκλωμα εν πάση περιπτώσει. Τα πουλάνε σε κάποιον έμπορο φαρμάκων και τα εξάγουν στο εξωτερικό ή τα πουλάνε κάπου στην Ελλάδα, στη μαύρη αγορά. Γι' αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και υπταμένος έλεγχος σε πάρα πολλά φαρμακεία. Παράνομες συνταγογραφήσεις διαπιστώνονται ακόμα σε εξετάσεις και ιατρικά είδη. Ασφαλισμένοι καταγγέλουν ότι οι εταιρείες εκμεταλλεύονταν τα άμκα τους και έγραφαν από αναπηρικά αμαξίδια μέχρι ειδικά καθίσματα. Πρόσφατα ήθελα να πάρω ένα αμαξίδιο και στην προσπάθειά μου αυτή ανακάλυψα ότι υπάρχουν συναλλαγές εν αγνία μου αξίας άνω των 8.000 ευρώ φυσικά. Αμέσως έκανα καταγγελία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ζητά τα στοιχεία των εμπλεκόμενων ιατρών για να ασκήσει πειθαρχικές διώξεις.